Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η αιματώδη σχολή στα ηλεκτρόδια είναι μια παραστατική τεχνολογία. Είμαι και εγώ οπαδός, πρέπει να το ομολογήσω, παρότι πρέπει να πω το κατά της αιματώδης σχολής στα ηλεκτρόδια. Είναι ένα ταξίδι στη σελήνη. Ο κύριος Αποστολόπουλος σας έδειξε τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Εγώ να σας ξεναγήσω στη σκοτεινή πλευρά, στα δύσκολα της αιματώδησης σχολής ηλεκτρόδιο. Και πρώτα απ' όλα να δούμε ότι πραγματικά μπήκαν δύο μηχανήματα από δύο διαφορετικές εταιρείες στο πρόγραμμα για βηματοδότηση ασθενών χωρίς ηλεκτρόδια από τη δεξιά κοιλία, αλλά στην πορεία εξαφανίστηκε το ένα. Ή τέλος πάντων αναβλήθηκε η εμπορική του χρήση. Να το πούμε πιο όμορφα. Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Και το βλέπετε ότι τα προβλήματα εμφανιστήκανε στην πρώιμη φάση. Στην πρώιμη φάση, δηλαδή, μπορεί με τη χρήση των βηματοδότων χωρίς ηλεκτρόδια να έχουμε perforation της καρδιάς, να έχουμε επεμβληματισμό, να οδηγηθούμε σε χειρουργείο, μπορεί να υπάρχει θρησιμότητα. Είδατε, σας ανέφερε για 5 θάνατους ο κύριος Αποστολόπουλος. Ενώ κάτι τέτοιο αντίστοιχα δεν το έχουμε στους κλασικούς διαφλέβιους VVI βηματοδότες. Αν όμως θέλουμε να δούμε στην πορεία του χρόνου τι γίνεται, φαίνεται ότι οι επιπλοκές από τους βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδια είναι πολύ μικρότερες συγκριτικά με τους κλασικούς διαφλέβιους βηματοδότες. Να λοιπόν η σύγκριση των επιπλοκών που θα είχαμε από την τοποθέτηση ενός μάικρα, το οποίο είναι το μόνο διαθέσιμο σύστημα βηματοδότηση τη καρδιά χωρίς ηλεκτρόδιο, γύρω στο 4% επιπλοκές. Βλέπετε το nano steam, το οποίο αποσύρθηκε προς το παρόν 6%, ενώ οι συγκριτικές μελέτες, ιστορικές όπως λένε, με ποσοστά επιπλοκών από την κλασική βηματοδότηση, τη VVI, από 7 έως 12%. Εδώ να αναφέρουμε ότι έχουμε ιστορικά στοιχεία. Οι μελέτες αυτές και η μελέτη η οποία καταξίωσε το Micra δεν έχουν ομάδα ελέγχου. Δηλαδή δεν τυχιοποιηθήκαν ασθενείς το να λάβουν βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδιο ή βηματοδότη με ηλεκτρόδιο. Επομένως, να σκεφτούμε για αυτή την κατηγορία των ασθενών μας, τους ασθενείς που χρειάζονται ένα VVI βηματοδότη, που δεν είναι και μεγάλο το ποσοστό τους. Βλέπετε, είναι ένα 15 έως 30% του συνόλου των ασθενών που χρειάζονται βηματοδότη. Αν θα έπρεπε τελικά να επιλέξουμε ποιοι πραγματικά έχουν ανάγκη να πάρουν αυτόν τον τύπο το βηματοδότη. Ποιος είναι αυτός ο ειδικός ενδεχομένως πληθυσμός ασθενών που θα ωφεληθούν, που πρέπει να απολαύουν βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδιο. Είναι, το ακούσατε και προηγουμένως πολύ αναλυτικά, αυτοί που έχουν δύσκολη την κλασική διαφλέβεια προσπέλαση. Αυτοί που έχουν αυξημένο κίνδυνο λοιμόξεων, όπως οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αιμοδιάλυση. Για κοσμητικούς λόγους, δεν θέλουμε να βάλουμε βηματοδότη στη Μόνικα Μπελούτσι και να φαίνεται η τομή. Έτσι είναι. Προτίμηση του ασθενού. Για επαγγελματικούς ενδεχομένως και αθλητικούς λόγους. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπετε ότι υπάρχει μια απόφραξη στο φλεβικό σύστημα, στη φλεβική προσπέλαση και τον κλασικό διαφλέβιο βηματοδότη. Πώς να μπορέσει να κάνει αυτόν τον άντρα, σε αυτή τη γυναίκα που έχουν αυτή την απόφραξη από μια μεσοθερακίτιδα, που έχουν κακοήθηση, καλοήθηση όγκους, που έχουν υποβληθεί σε διάφορες θεραπείες και έχουν αποφραγμένο το φλεβικό σύστημα, να προχωρήσουμε σε τοποθέτηση διαφλέβιου βηματοδότη. Δεν μπορούμε. Εκεί θα μας εξυπηρετούσε, εκεί είναι πρώτη, σαφέστατη, μοναδική επιλογή διαθέσιμη το να βάλουμε τον βηματοδότη τον χωρίς ηλεκτρόδιο από το πόδι. Επιπλέον, ξέρουμε ότι τοποθετώντας όλα αυτά τα ηλεκτρόδια αυτά τα τελευταία 50 χρόνια μέσω από την κεφαλική, την υποκλίδιο φλέβα, έχουμε προβλήματα και από το ίδιο το ηλεκτρόδιο. Έχουμε προβλήματα θράψης του ηλεκτροδίου. Συνήθως στη θέση ανάμεσα στην κλίδα και στην πρώτη πλευρά. Και αυτοί οι ασθενείς, οι οποίοι έχουν λάβει ένα προηγούμενο διαφλέβιο σύστημα, το οποίο έχει υποστεί καταστροφή, να πρέπει να λάβουν ένα τέτοιο βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδιο. Επιπλέον, ασθενείς οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο για λοιμόξεις θήκης. Διαβητικοί μας, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι ασθενείς που πάσχουν από σκλειώδερμα ή άλλες δερματικές αλλοιώσεις. Μια ειδική ομάδα ασθενών, οι οποίοι όταν χρειαστούν τέτοια VVI βηματοδότηση, καλό είναι να την κάνουν με τον βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδιο. Από την μελέτη αυτή του Μποβέντα το 2018, βλέπετε τελικά ποια χαρακτηριστικά αξιολογούμε στο να βάλουμε βηματοδότη VVI χωρίς ηλεκτρόδιο. Ασθενείς οι οποίοι έχουν μόνιμη κολπική αμαργή. Πραγματικά ασθενείς οι οποίοι έχουν επιλεγμένες περιπτώσεις. Έχουν επιλεγμένες προηγούμενες διαφλέβειες τοποθετήσεις των συνήθων βηματοδοτών. Αυτοί που έχουν δύσκολη εγκυακή προσέγγιση για διαφορετικούς λόγους, όπως ο αιμοκαθαρόμενος ασθενής, ο ασθενής με φίστουλα, με ένα εγκυακό πόρτ για να κάνει την αιμοκάθαρσή του. Αυτός πρέπει να βάλει βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδιο μέσω της μυρίας φλέβας. Ασθενείς οι οποίοι εκτιμούμε ότι έχουμε έναν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσει λίμωξη. Όσον αφορά τις μελέτες που αφορούν την τοποθέτηση των βηματοδοτών χωρίς ηλεκτρόδιο, το παραλαμβάνω ότι οι μελέτες αυτές ήταν μελέτες παρατήρησης. Δεν τυχιοποιηθήκαν οι ασθενείς στο να λάβουν βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδιο ή με ηλεκτρόδιο.
ο μέσος στη διάρκεια παρακολούθησής τους ήταν μάλλον περιορισμένη. Τα διαγνωστικά στοιχεία τα οποία παρέχουν οι βηματόδοτες σχολείς σε ηλεκτρόδια έχουν και αυτά κάποιους περιορισμούς. Ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο θικάρι από τη μοιρία Φλέβα 18-21 Friends για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τη δηλόχινα φραβίδα και με το κατάλληλο σύστημα να την προσπεράσουμε και να αποθέσουμε το βηματοδότη στην κορυφή, στο μεσογειακό διάφραγμα. Προς το παρόν παρέχουν δυνατότητα για μονοαστιακή βηματοδότηση της δεξιάς κοιλίας. Και επιπλέον ότι έχουμε θέμα αφαίρεσης των βηματοδότων αυτών, πιο εύκολο αν γίνει πρώιμα μετά την τοποθέτηση, αλλά μετά από 5 ή 10 ή 15 χρόνια, όσο θα φτάσουμε στην εξάντληση της μπαταρίας, λογικά αυτοί οι βηματοδότες δύσκολα μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα δεύτερο και αν έχουμε περιθώρια ηλικίας που χρειαστεί και τρίτο βηματοδότη. Επομένως, τους εγκαταλείπουμε στη θέση τους. Επομένως, η απόφαση μας για να δούμε αν θα προχωρήσουμε σε μια βηματοδότηση VVI, μόνο εστιακή, χωρίς ηλεκτρόδιο, θα βασιστεί τα κλινικά στοιχεία του ασθενούς, τα οποία τα κλινικά αυτά δεδομένα είναι επιλεγμένες περιπτώσεις συγκριτικά με τη συνήθη βηματοδότηση. Εκεί που έχουμε αντεδείξεις για την λίδες βηματοδότηση, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η πρώιμη εφαρμογή αυτής της τεχνικής έχει δείξει ότι έχουμε λίγες μεν, αλλά κάποιες σημαντικές οξείες, ανεπιθύμητες ενέργειες. Κατά την τοποθέτηση, μπορεί να γίνει διάθεση της καρδιάς, μπορεί να γίνει ταμπονέι, το οποίο να απαιτήσει επίκουσα θωρακοτομή, στενοτομή. Μπορεί να έχουμε μετανάστευση του βηματοδότη, να φύγει από τη θέση του, να χρειαστεί να τον ψαρέψουμε την πνευμονική. Και αυτό έχει γίνει. Και μπορεί να έχουμε φυσικά και αγκιακά προβλήματα όταν αξιοποιούμε ένα τέτοιο μεγάλο 27 θικάρι από τη μοιρία Φλέβα. Και επιπλέον ότι δεν αντιμετωπίζουμε άμεσα, αλλά θα έχουμε στο μέλλον προβλήματα και να σκεφτούμε τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει το extraction τέτοιων συσκευών. Αν στην περίπτωση μολυθούν, τι θα γίνει. Και προς το παρόν βλέπετε από τις αναλύσεις ότι οι λόγοι που δεν βάζουμε εναλύτες βηματοδότη είναι ίσως το τελευταίο slide που έδειξε ο κ. Αποστολόπουλος, ότι το κόστος τους. Στο 90% των περιπτώσεων έχουν πολύ ψηλό κόστος ή δεν αποζημιώνεται ο κόστος αυτό. Επομένως, τα οικονομικά προβλήματα είναι τα σημαντικότερα. Ποια είναι τα γεγονότα, ποια είναι τα facts τα οποία διαθέτουμε για την βηματοδότηση χωρίς ηλεκτρόδιο. Ξέρουμε ότι είναι πολύ μικρού μεγέθους, ότι είναι MRI safe, ότι μπορούν να τοποθετηθούν εφόσον είναι διαθέσιμη η μοιρία φλεβική προσπέλαση. Είναι ασφαλή η τοποθέτηση σε εξειδικευμένους χειριστές, σε εξειδικευμένα κέντρα. Μπορούμε να τα αφαιρέσουμε στην πρώιμη περίοδο μετά την τοποθέτησή τους. Θεωρητικά έχουν μειωμένο κίνδυνο λοιμόξεων. Και ο αριθμός των εφητεύσεων αυξάνει σταδιακά σε επιλεγμένα κέντρα σε όλο και μεγαλύτερους αριθμούς. Υπερτετραπλάσιο το κόστος τους. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι σε μακροχρόνια βάση τι θα γίνει όσον αφορά παράγοντες σύνωσης, όσον αφορά τη διάρκεια τους στην πορεία του χρόνου σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Πόσους πολλούς από αυτούς μπορούμε να εφητεύσουμε, εφόσον μετά από 5-10 χρόνια εδώ θηλιοποιούνται και δεν μπορούν να αφαιρεθούν, και τι θα γίνει αν παρελπίδα συμβεί λίμωξη. Πρέπει να κάνουμε στενοτομή για να τα αφαιρέσουμε. Επομένως, για να συγκρίνουμε τους βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδια ή τους κλασικούς διαφλέβιους βηματοδότες, ας σκεφτούμε μια σύγκριση σε τρία επίπεδα. Στο επίπεδο της διαθεσιμότητας, στο επίπεδο το ότι αν μπορούμε να ανταποκριθούμε οικονομικά, να μπορούμε να τα έχουμε διαθέσιμα, και στο επίπεδο της ικανότητας να τα τοποθετήσουμε. Οι κλασικοί διαφλέβιοι βηματοδότες τοποθετούνται στην πλειοψηφία των νοσοκομείων, σε όλα τα βηματοδοτικά κέντρα. Το κόστος τους είναι σημαντικά χαμηλό για τον τυπικό ασθενή που έχει μια ανάγκη για ένα VVI βηματοδότη. Έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας και μακροχρόνια παρακολούθηση με αυτούς τους βηματοδότες. Ενώ η βηματοδότηση χωρίς ηλεκτρόδια αυξάνει σε νέα νοσοκομεία, σε νέα κέντρα. Το κόστος αναμένουμε και πιστεύουμε και ελπίζουμε να πέσει γρήγορα με την ευρεία χρήση τους και να αυξηθεί παράλληλα και η εμπειρία μας από την μακροχρόνια παρακολούθησή τους. Ωστόσο, τα ταξίδια στη Σελήνη ή στο διάστημα αναμένεται να συνεχιστούν με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία. Πιστεύουμε ότι η βηματοδότηση χωρίς ηλεκτρόδιο μπορεί να είναι ανεκτήμητη αξία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Πρόνη. Πραγματικά έδειξες ποιες είναι οι ενδείξεις για τον ασύρματο βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια που έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του και υπάρχουν μειονεκτήματα που τα δείξατε και οι δυο σε σχέση με την κλασική βηματοδότηση που μας έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα της βηματοδότησης χωρίς ηλεκτρόδια. Ήταν γλαφυρά τα παραδείγματα που έδειξες με την απόφραξη της άνω κύλης Φλέβας και το επίφλεβο
και την αδυναμία προσπέλασης με διαφλέβιο σύστημα και προφανώς η τοποθέτηση ενός τσιπάκι μέσα στη δεξιά κοιλία αποφεύγει το επικαρδιακό σύστημα που καταφεύγαμε παλιότερα, που όπως γνωρίζεις πολύ καλά έχει αυξημένο ουδό βηματοδότησης και χάνει την καλή βηματοδότηση στη μακροχρόνια πορεία. Συγχαρητήρια και στον Θοδωρή για την πραγματικά μεγάλη εμπειρία με τους ασύρματους βηματοδότες στο Υγεία και ευχαριστούμε και τους δυο σας.